Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ το Ινστιτούτο Πλατζά την εποχή και την Αυγή για την πρόσκληση να μιλήσω στη σημερινή εκδήλωση. Έχω επιλέξει να μιλήσω και θα έκανα για το Μακεδονικό σε τρεις εκδοχές του ή σε τρεις πτυχές του χρονικές. Η πρώτη αφορά το Μακεδονικό ή τη συζήτηση για το Μακεδονικό στις αρχές του 20ου αιώνα. Η δεύτερη, το Μακεδονικό στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν. Και τέλος, θα κλείσω με δύο λόγια το Μακεδονικό στην παρούσα συγκυρία, στο παρόν. Έχει ενδιαφέρον ότι η συζήτηση για την ελληνικότητα της Μακεδονίας επικεντρώνεται και όλη η διαμάχη συμβόλων, συνθημάτων, παραστάσεων, επικεντρώνοντας στο αρχαίο παρελθόν, δηλαδή στην απόδειξη της ελληνικότητας της αρχαίας Μακεδονίας. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί χρειάζεται δηλαδή η αναγωγή σε ένα απότερο, ένδοξο, ηρωικό παρελθόν, πολύ μακρινό και εν πολύς αδιερεύνητο λόγω έλλειψης πηγών, και όχι στη νεότερη ιστορία. Πιστεύω ότι αν κανένας θέλει να αναζητήσει την ελληνικότητα της Μακεδονίας στην νεότερη και σύγχρονη ιστορία, τότε θα πρέπει να προβληματιστεί αρκετά. Ακόμη και όταν φτάσουμε για τη συζήτηση του Μακεδονικού στη νεότερη ιστορία, πάντα ή μάλλον και πάλι επιλέγουμε την αρχή αυτής της περίοδου, δηλαδή την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, με την αναφορά στο γνωστό Μακεδονικό αγώνα, την εξέγερση του Ήλιντεν, τον Παύλο Μελά, τη συγκρίση με τους Κομιτατζίδες κτλ. Ενώ η πιο ενδιαφέρουσα φάση του Μακεδονικού είναι η αμέσως επόμενη, αυτή που ξεκινά στη συνέχεια με τους Βαλκανικούς πολέμους και συνδέεται με συγκρούσεις, μετακινήσεις πληθυσμών, διωγμούς, όταν πλέον αυτοί που πρωταγωνιστούν δεν είναι σώματα ατάκτων ή ήρωες εντός ή εκτός εισαγωγικών, αλλά στρατοί και κράτη που διεκδικούν εδάφη και πληθυσμούς που βρίσκονται στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Θεωρώ ότι θυμόμαστε επιλεκτικά εκείνη την περίοδο, δηλαδή την περίοδο των αρχών του 20ου αιώνα, γιατί ακριβώς η εικόνα που έχουμε, η εικόνα εκείνη τη στιγμή, είναι πολύ πιο σύνθετη και προβληματική από αυτή που θα ήθελαν να παρουσιάζουν αρκετοί από τους οποίους σήμερα συζητούν και κινητοποιούνται για το Μακεδονικό. Απλά να σας υπενθυμίσω ότι στις παραμονές των Βαλκανικών πολέμων ο πληθυσμός της μετέπειτα ελληνικής Μακεδονίας ήταν περίπου 1.200.000 κάτοικοι, εκ των οποίων οι Έλληνες ήταν το 31% ή 370.000, οι Σλαβόφωνοι πατριαρχικοί και εξαρχικοί 260.000, οι Μουσουλμάνοι ήταν η πλειονότητα με 475.000 και τέλος ήταν οι Εβραίοι και άλλες μικρότερες εθνωτικές ομάδες 98.000. Άρα, κατά τη γνώμη μου, αυτό που έχει ενδιαφέρον κανένας να συζητήσει, να διερευνήσει, είναι με ποιο τρόπο αυτή η Μακεδονία γίνεται ελληνική. Αντί λοιπόν να συζητάμε και να διεκδικούμε και να διακηρύσουμε η Μακεδονία ελληνική, έχει πολύ πιο ενδιαφέρον να δούμε και να σκεφτούμε πώς η Μακεδονία εν τέλει γίνεται ελληνική. Η διαδικασία μετατροπής της πολυεθνικής, πολυπολιτισμικής Μακεδονίας σε ελληνική είναι μια διαδικασία πολέμων, διωγμών, πληθυσμιακής μηχανικής που στο τέλος της, όντως, με τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, βρίσκει μια Μακεδονία πραγματικά ελληνική, δηλαδή εθνικά ομογενοποιημένη και ανεφυσβήτητα ελληνική στην πλειονότητά της. Το πώς όμως φτάνουν σε αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή της εξαφάνισης εντός εισαγωγικών των άλλων εθνοτήτων και της συντριπτικής υπεροχής των Ελλήνων, είναι επίσης γνωστό. Η φυγή μεγάλου αριθμού μουσουλμάνων στα χρόνια των Βαλκανικών πολέμων, η εθνοτική ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας περίπου 60.000, η εγκατάσταση 638.000 κατοίκων, προσφύγων από τη Μικρά Ασία και το Πόντο, η αναχώρηση εκατοντάδων χιλιάδων μουσουλμάνων τόσο πριν όσο και μετά τη συνθήκη της Λοζάνης και την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών, η εξόντωση πέραν των 50.000 Εβραίων της Θεσσαλονίκης και των υπολείπων Εβραίων στη Βόρεια Ελλάδα στη διάρκεια της κατοχής και τέλος η φυγή και η εκδίωξη των Σλαβμακεδόνων από τα μέσα της δεκαετίας του 1940 μέχρι τα τέλη, δηλαδή από τα
χρόνια περίπου τελειώνει η κατοχή, μέχρι τέλος του εμφυλίου πολέμου, οι οποίοι διώκονται ως σύμμαχοι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και καταφεύγουν στη γειτονική Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Είναι επίσης καλό να θυμόμαστε πάντα, και να το έχουμε στο μυαλό μας, ότι αυτές οι εξελίξεις δεν αποτελούν ελληνική ιδιαιτερότητα. Η διαδικασία της εθνικής ομογενοποίησης μέσα από τον πόλεμο, τον εθνικισμό και την εκδίωξη των μειονοτήτων αποτελεί ένα φαινόμενο που εξαπλώνεται σε όλη την κεντρική και ανατολική Ευρώπη στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, με κορυφαία γεγονότα αφενός την εξόδωση των Εβραίων της Ευρώπης από τους Ναζί και αφετέρου την εκδίωξη όλων των γερμανόφωνων πληθυσμών, κοντά στα 12 εκατομμύρια, από μια σειρά από χώρες με τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αν επιστρέψουμε στην Ελλάδα, σε όλες αυτές τις δεκαετίες που μεσολαβούν από τους Βαλκανικούς πολέμους μέχρι την λήξη του εμφυλίου πολέμου, σταδιακά αλλά συστηματικά η μακρόχρονη παρουσία διαφορετικών λαών, πολιτισμών, γλωσσών, θρησκειών στην γεωγραφική περιοχή της Ελληνικής Μακεδονίας διαγράφηκε, τα ονόματα των χωριών άλλαξαν, κτίσματα που αποτύπωναν την παρουσία τους στον χώρο, αν δεν καταδαφίστηκαν, μετατράπηκαν σε ερείπια και τα δικαιώματα όσων είχαν απομείνει ως μειονότητα παραβιάστηκαν. Ο συνδυασμός σιωπής, απαγόρευσης και λύθης κατέστησε την παρουσία των διαφορετικών λαών στην Ελληνική Μακεδονία αόρατη και άγνωστη. Με αποτέλεσμα οι περισσότεροι Έλληνες σήμερα είτε να μην γνωρίζουν είτε να έχουν διαστρεβλωμένη εικόνα όχι γενικά της ελληνικής ιστορίας, αλλά πολύ χειρότερα της ιστορίας του τόπου τους. Ας σκεφτούμε άραγε τι γνωρίζουν οι νέοι σήμερα που ζουν στην Καστοριά, τη Φλόρνα, τα Γιάννητσά, τη Θεσσαλονίκη ή το Κιλκής για την ιστορία της πόλης τους ή των κατοίκων της στις αρχές του αιώνα. Ένα ζήτημα που τίθεται από όλα αυτά είναι η τεράστια απόσταση που χωρίζει αυτό που ονομάζουμε επιστημονική ή ακαδημαϊκή ιστορία από τη δημόσια ιστορία. Δηλαδή, γιατί αυτά που για τους ιστορικούς στην Ελλάδα σήμερα αποτελούν κοινούς τόπους, ζητήματα για τα οποία έχουν γράψει βιβλία, δημοσίευση άρθρα, συζητήσεις σε συνέδρια, παραμένουν άγνωστα σε ένα ευρύτερο κόσμο ή σε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Με άλλα λόγια, τι συμβαίνει με την ιστορική παιδεία στη χώρα μας. Οι ευθύνες, θεωρώ, του Υπουργείου Παιδείας που χρόνια τώρα δεν θέλει να προχωρήσει σε αλλαγές στο μάθημα της ιστορίας, φοβούμενο τις αντιδράσεις και η μετατροπή μιας σειράς ζητημάτων σε ευαίσθητα, για τα οποία καλύτερα να μην μιλάμε, έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Με συνέπεια να αναπαράγονται και να διαιωνίζονται σιωπές, μύθοι και διαστρεβλώσεις. Η μετατροπή μιας σειράς θεμάτων σε ευαίσθητα ή σε εθνικά θέματα δείχνει την αλλαγή που έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες με ορόσημο τα συλλαλητήρια του 1992. Και αυτό είναι η δεύτερη χρονική στιγμή στην οποία θέλω να σταθώ. Το χαρακτηρίζω το 1992 ορόσημο γιατί είναι η αφετηρία μιας διαδικασίας επανεθνικοποίησης της ελληνικής κοινωνίας και της δημόσιας ζωής. Εδώ χρειάζεται μια αποσαφήνιση, ενδεχομένως. Η εθνική ιδεολογία ήταν πάντα ισχυρή στην Ελλάδα. Ωστόσο, θα πρέπει να δούμε την εθνική ιδεολογία όχι ως κάτι συμπαγές και αμετάλλακτο, αλλά ως κάτι το οποίο εξελίσσεται διαφορετικά και παίρνει διαφορετικές εκδοχές ή μορφές. Από αυτή την άποψη, η εθνική ιδεολογία αρκετές φορές είχε προοδευτικό πρόσημο, όπως στη δέκα της κατοχής, αλλά και μετέπειτα, όταν ακριβώς προωθούσε την ιδέα της εθνικής ανεξαρτησίας ή της μη επέμβασης των ξένων δυνάμεων στα ιστορικά της χώρας. Ωστόσο, η επανεθνικοποίηση της δημόσιας ζωής στην δεκαετία του 1990 ήταν διαφορετική. Ήταν μια σύνθεση εθνικισμού και λαϊκισμού, όπου κεντρικό στοιχείο είχε η ανάδειξη, προβολή, διεκδίκηση, επιβεβαίωση της εθνικής ταυτότητας απέναντι σε εξωτερικές απειλές, γειτονικές χώρες, την παγκοσμιοποίηση, τη νέα τάξη πραγμάτων και ούτω καθεξής. Διαμορφώθηκε μια συλλογική αυτοεικόνα του έθνους ως θύματος που απειλείται από ξένες δυνάμεις αλλά και τους εγχώριους εκφραστές τους.
Τα παραδείγματα μια τέτοια συλλογική κινητοποίηση για την υπεράσπιση τη εθνική ταυτότητα που κινδυνεύει πολλαπλασιάζονται μετά το 1992 και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ορόσημο. Α θυμηθούμε για παράδειγμα την αναγνώριση τη γενοκτονία των Ποντίων και στη συνέχεια του μικρασιατικού ελληνισμού από τη Βουλή των Ελλήνων το 1994 και το 1998 αντίστοιχα, με την παράλληλη καθιέρωση ημερών εθνικής μνήμης. Λίγα χρόνια μετά της λαοσυνάξης του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου για την αναγραφή του θρησκεύματος ταυτότητας το 2000 και μετέπειτα τη διαμάχη για το βιβλίο της 6ης Δημοτικού το 2007 και πολλά άλλα. Μετά το 1992 διαμορφώθηκε σταδιακά και εδραιώθηκε στη δημόσια σφαίρα και έγινε πολύ ισχυρός ο πόλος μιας νέας εθνικοφροσύνης. Ο όρος προφανώς δεν είναι νεολογισμός, παραπέμπει στις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, ωστόσο αυτό που με ενδιαφέρει να υποδείξω δεν είναι ότι έχουμε μια αναβίωση του παρελθόντος, αλλά τη σημασία αυτού του προσδιορισμού της εθνικοφροσύνης, δηλαδή ο χωρισμός των πολιτών με βάση το εθνικό εντός εισαγωγικών φρόνημά τους. Αυτός ο πόλος εθνικοφροσύνης που διαμορφώνεται στην δεκαετία του 1990 υπερβαίνει τις κομματικές και παραταξιακές γραμμές, καλύπτοντας όλο το φάσμα από τη δεξιά μέχρι την αριστερά, εμπλέκει πολύ ισχυρούς θεσμούς στη χώρα μας, όπως η Εκκλησία, έχει πολλά και πολλαπλά ερίσματα σε εφημερίδες, ΜΜΕ και διαδίκτυο κ.ο.κ. Ο πόλος της νέας εθνικοφροσύνης μετέτρεψε το έθνος και την εθνική ταυτότητα σε πεδία μιας διαρκούς πλειοδοσίας και κοινωνιολογίας, διαχωρίζοντας τους πολίτες σε πατριώτες και εθνομηδενιστές. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η επιστροφή στην εθνική ταυτότητα είναι απλά μια αντίδραση της κοινωνίας απέναντι στην παγκοσμιοποίηση, τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, την ισχυροποίηση υπερεθνικών θεσμών κτλ. Νομίζω ότι δεν πρόκειται απλά για μια αντίδραση, αλλά για κάτι πολύ πιο σοβαρό και ανησυχητικό. Την συντηρητικοποίηση ενός μεγάλου τμήματος ελληνικής κοινωνίας. Οι ενδείξεις αυτής της συντηρητικοποίησης είναι πολλές και εδώ πέρα σας καλώ απλώς να σκεφτούμε την άνοδο της απήχησης και της επιρροής της Εκκλησίας τις τελευταίες δύο δεκαετίες στην Ελλάδα και γενικά την, θα έκανα ισχυροποίηση, αναβίωση του θρησκευτικού αισθήματος. Η συντηρητικοποίηση ενός μεγάλου κύματος ελληνικής κοινωνίας που χρονικά κανένας δεν μπορούσε να την εντοπίσει στην δεκαετία του 1990 φάνηκε προς στιγμή να αναστρέφεται στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Όταν η βία εκπτώχευση και οι πολιτικές λιτότητες τα χρόνια των μνημονίων προκάλεσαν ένα πρωτοφανές κύμα κοινωνικής διαμαρτυρίας που κορυφώθηκε με το κίνημα των πλατιών το 2011 και τη στροφή προς το ΣΥΡΙΖΑ ως τον φορέα που θα έφερε μια μεγάλη κοινωνική αλλαγή στη χώρα. Σε εκείνα τα χρόνια θα έκανε ότι η ατζέντα άλλαξε. Η συζήτηση για το κοινωνικό ζήτημα είχε υποσκελίσει την ομφαλοσκόπηση για την εθνική ταυτότητα. Ωστόσο, η επιστροφή στην εντοσαγωγικών κανονικότητα μετά το καλοκαίρι του 2015 και η απογοήτευση ενός μεγάλου τμήματος της κοινωνίας από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ επέτρεψε να ανακάμψει και τροφοδότησε εν πολύ σε αυτό το ρεύμα συντηρητικοποίησης που ήταν ήδη πρακτό στην ελληνική κοινωνία. Είναι αλήθεια ότι τα πρόσφατα συλλαλητήρια σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, αν και ογκώδη, υπολείπονταν κατά πολύ αυτό που είχαν γίνει πριν από 25 χρόνια. Είναι αλήθεια ότι οι φωνές κριτικής σήμερα είναι περισσότερες από ό,τι ήταν τότε, το 1992. Αλλά είναι ωστόσο αλήθεια, την άλλη πλευρά, ότι όσοι συμμετείχαν στο συλλαλητήριο ή στα συλλαλητήρια δεν ήταν φασίστες, εθνικιστές ή ακροδεξοί. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι ο ακροδεξιός χώρος ή η Χρυσή Αυγή δεν κινητοποιήθηκαν και δεν συμμετείχαν. Είναι επίσης αλήθεια ότι στις σχετικές δημοσκοπήσεις που έγιναν τον Φλεβάρι φέτος, 7 στους 10 Έλληνες δεν θέλουν την αναφορά της λέξης Μακεδονία στην ονομασία της γειτονικής χώρας. Εάν είναι αλήθεια ότι στην επιτυχία των συλλαλητηρίων, ειδικά της Αθήνας,
σημαντικό ρόλο έπαιξε η μερίδα των αντιπολιτευμένων ΜΜΕ και η υιοθέτησή του από τη Νέα Δημοκρατία, γνωρίζουμε ότι η επιτυχία του παρόλα αυτά δεν οφειλόταν σε αυτούς τους παράγοντες. Θεωρώ ότι θα πρέπει να σκεφτούμε την κεντρικότητα που έχουν αποκτήσει τα ζητήματα εθνικής ταυτότητας σε συνθήκες μεταπολιτικής και μεταδημοκρατίας. Η κρίση πολιτικής εκπροσώπησης, η κατάρρευση των συλλογικών ιδεολογιών, η επικράτηση του ατομικισμού έχουν μετατρέψει το έθνος σε μια μεταπολιτική κατηγορία οντότητα, στη μοναδική υπερατομική ή διάατομική συλλογική αναπαράσταση του εαυτού, που να υπερβαίνει τις μικροσυλλογικότητες που δημιουργούν τα επιμέρους κοινωνικά δίκτυα. Το φαντασιακό έθνος μετατρέπεται στην τελευταία καταφυγή ή στην τελευταία συλλογική αναφορά μιας εξατομικευμένης κοινωνίας. Ο τελευταίος συλλογικός δεσμός, πόσο το έθνος φαίνεται να απειλείται, τόσο ισχυρότεροι συλλογικοί φαντασιακοί δεσμοί σφυριλατούνται, ιδιαίτερα μεταξύ αυτών που προέρχονται από τα λαϊκά στρώματα και έχουν βιώσει επώδυνα την κοινωνική κρίση. Από αυτήν την άποψη, η αναζωοπήρωση των κινητοποιήσεων για το μακεδονικό είναι ομόλογο φαινόμενο με την άνοδο του ευρωσκεπτικισμού, της ξενοφοβίας, του εθνικισμού, σε μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Πολωνία. Και γι' αυτό δεν θεωρώ ότι θα υποχωρήσει ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο θα λυθεί το μακεδονικό. Σας ευχαριστώ.